Χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε ένα protector, ένα κάλυμα για τον υπολογιστή, για το MacBook Pro 16 inches του 2019. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Ουσιαστικά αυτό είναι το κάλυμα το οποίο μπαίνει εδώ και καλύπτει και το ποντίκι. Οπότε πιάνει όλη αυτή εδώ πέρα την κάτω πλευρά. Να το φέρω και εδώ για να το βλέπουμε. Καλύπτει όλη αυτή εδώ πέρα την κάτω πλευρά του λάπτοπ και καλά, γιατί ακουμπάμε με ρολόγια, με μέταλλα για να μην φθαρθεί, για να μην κρατσονιστεί, για οτιδήποτε έχει να κάνει με το κομμάτι εδώ πέρα που ακουμπάμε τα χέρια μας. Άρα τώρα θα το ανοίξουμε μαζί, γιατί αυτό μου ήρθε χτες, να δούμε τι ακριβώς είναι, πώς είναι, γιατί και εγώ δεν ξέρω, το είδα μόνο από το ίντερνετ. Και σαφώς θα προσπαθήσουμε και να το εφαρμόσουμε για να δούμε πώς ακριβώς κάθεται και τι γίνεται. Άρα πάμε να το ανοίξουμε, γιατί μαζί σας θα το δω και εγώ. Τέλεια, δεν ήμουν ποτέ καλός σε αυτό εδώ το κομμάτι. Η συσκευασία λοιπόν ανοίγει έτσι και έχουμε και λέμε. Αυτά εδώ, δεν έχει κάτι άλλο, όχι, για να δούμε το χαρτάκι τώρα που έχει εδώ, τι λέει. Εδώ, εντάξει, οκ, okay. Πληροφορίες της Lendion, η εταιρεία που κατασκεύασε το συγκεκριμένο, εγγύηση και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θα τα δω αυτή τη στιγμή. Έχει κάποια βήματα ως προς την εγκατάσταση εδώ από κάτω, αν το δείτε το δείχνει. Και τώρα πάμε να το ελέγξουμε. Οκ, okay, εδώ για να καθαρίσει πριν το περάσουμε. Και αυτό εδώ, το κλασικό, το χαρτάκι με το QR code και τη σελίδα της εταιρείας. Σε κάποια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω, μάλλον γερμανικά. Οπότε έχουμε αυτό. Αυτό βγαίνει σε δύο χρώματα. Βγαίνει στο ασημί που είναι και ο υπολογιστής το συγκεκριμένο και βγαίνει και στο πιο σκούρο το χρώμα που είναι πάλι ο υπολογιστής. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι, αυτό εδώ είναι το trackpad και αυτά εδώ πέρα που βλέπετε που είναι ένα ενιαίο κομμάτι είναι το γύρω-γύρω. Αυτό εφαρμόζει έτσι. Τώρα ή εγώ πήρα το πιο σκούρο χρώμα χωρίς να το καταλάβω, ή αυτό είναι το χρώμα του το συγκεκριμένο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα μας είναι να καθίσει για να το δούμε. Από κάτω είναι το αυτοκόλλητο το συγκεκριμένο. Αυτό που θα κάνουμε πρώτα είναι να το καθαρίσουμε. Άρα λοιπόν ανοίγουμε αυτό εδώ για να δούμε τι έχει μέσα. Το κλασικό πανάκι. Αυτό και αυτό που είναι για τις σκόνες. Άρα λοιπόν, το ανοίγουμε. Αυτό φαντάζομαι βέβαια μπορούμε να το αντικαταστήσουμε εφόσον δεν έχουμε ή αν το σκίσουμε ή οτιδήποτε και με ένα κανονικό υγρό πανάκι για τα χέρια. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα με το συγκεκριμένο. Εγώ εδώ από πάνω όπως βλέπετε έχω εφαρμοσμένο και το προστατευτικό για το πληκτρολόγιο που είχαμε δείξει την άλλη φορά. Θα σας το βάλω για να το δείτε. Καθαρίζω εγώ εδώ από κάτω. Να φύγουν τυχόν βρωμιές. Θα το περάσω και με το πανάκι για να φύγουν τα υγρά που έχει αφήσει αυτό εδώ. Θα το καταλάβετε όταν αν το πάρετε και το εφαρμόσετε. Θα δείτε ότι αυτό με το που το περνάτε με το πανάκι είναι σαν να το τραβάει όπως σε κάθε περίπτωση και στεγνώνει, αλλάζει χρώμα δηλαδή. Άρα δεν θα σας δυσκολέψει και δεν θα σας ταλαιπωρήσει καθόλου. Άρα έχουμε αυτό εδώ το οποίο το ξεκολλάμε. Η αναφορά της εταιρείας είναι ότι βάζοντας αυτό επάνω και εφαρμόζοντάς το δεν θα πρέπει να δούμε καμία διαφορά στην αίσθηση του trackpad. Δεν θα πρέπει να αλλάξει το πώς λειτουργεί και το πώς εφαρμόζει. Ναι, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να
να έχει κάποια διαφορά στην οθόνη, δηλαδή που το κοιτάζω, το ποντίκι κινείται κανονικά και δεν διαφέρει σε κάτι. Έχει απλά αυτό το μικρό πλαίσιο που κάνει κενό από δίπλα. Τώρα για να μην το ξεκολλήσω πάλι, δεν υπάρχει λόγος. Εσείς απλά έχετε το νου σας, ούτως ώστε να μην κάνετε κάποιο μεγάλο κενό και δεν είναι καλό. Αυτό τώρα το ανακάλυψα εκ των υστέρων βέβαια. Ότι ξεκολλάει, οπότε θα μπορούσατε να το εφαρμόσετε και διαφορετικά. Άρα να το έχετε στο νου σας ότι συμβαίνει αυτό. Και παίρνουμε τώρα, το σκίζουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την εφαρμογή του άλλου. Το οποίο θα το κάνω λίγο με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί αυτό είναι μεγάλο το κομμάτι το οποίο θα μπει. Λοιπόν, θα σκίσουμε αρχικά αυτό εδώ από κάτω για να βάλω τις άκρες. Αρχικά θα σκίσω εδώ ένα μικρό κενό απλά για να εφαρμόσω το μικρό το πλαίσιο και θα αρχίσω μετά να κολλάω το υπόλοιπο, κυρίως για να μην μου κάνει νερά και κενά. Άρα λοιπόν σκίζουμε και τις δύο πλευρές, επάνω και κάτω. Το λέω και πάλι ότι αυτό θα κάνω εγώ, γιατί θεωρώ ότι θα βολέψει λίγο περισσότερο. Το εφαρμόζω εδώ έτσι για να βεβαιωθώ. Αυτά θα γυρίσω εδώ από κάτω για να είναι εύκολο να τα τραβήξω για να ξεκολλήσει. Σαφώς τώρα που έχει δημιουργηθεί ήδη αυτό το κενό, όλο αυτό το κομμάτι γίνεται πολύ πιο εύκολα. Το ευθυγραμμίζουμε για να δούμε ότι θα μπει εντάξει και δεν θα μας κάνει θέματα. Και παίρνω τώρα εγώ το πανάκι και αρχίζω και τραβάω και ξεκολλάω. Το υπόλοιπο πρέπει να είναι ακριβώς όπως όταν εφαρμόζουμε ένα τζαμάκι στο κινητό. Το κάνουμε έτσι να μην αφήσει και κενά. Σηκώνουμε μετά αυτά εδώ τα δύο. Το κάνουμε εδώ έτσι, το κάνουμε και εδώ έτσι. Πατάμε, τραβάμε και εφαρμόζεται. Αυτό εδώ είναι. Θα βάλω από πάνω και το κάλυμα του πληκτρολογίου που έβγαλα προηγουμένως. Να βεβαιωθούμε ότι και αυτό κάθεται κανονικά. Ωραία. Οπότε είναι αυτό. Εφαρμόζει έτσι και φαίνεται ακριβώς έτσι. Άρα πλέον ό,τι και να κουμπίσει εδώ δεν έχει θέμα. Δεν θα το γδάρετε, δεν θα το γρατσουνίσετε και δεν έχει αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνω και την αίσθηση. Δεν νιώθω δηλαδή εγώ κάτι, μόνο το χρώμα που εντάξει, αυτό κάποιος αν θέλει μπορεί να το αντέξει, κάποιος αν δεν θέλει δεν το αντέχει. Θα βάλω το link για να ξέρετε από πού το πήρα και το πήρα από την Amazon. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεστε, μου το λέτε, με ρωτάτε, είμαι εδώ και μου το στέλνετε, μου το φαίνεται στα σχόλια. Από μένα, γεια σας.